Πάμε τώρα σε πολιτική συζήτηση, καθώς το πολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται στα ύψη λίγες ημέρες πριν να ανοίξουν και πάλι οι κάλπες για δεύτερη φορά. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο κύριος Κώστας Εξακουστός από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Νατάσα Γκαρά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παναγιώτης Λελάτσιος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ο κύριος Γιώργος Κυριακού από τους Οικολόγους Πράσινους. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί μας βεβαίως είναι και ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Εξακουστέ, καθώς θα ήθελα ένα δικό σας πρώτο σχόλιο, μια που βρισκόμαστε, όπως είπα πριν από λίγο, στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Θέλω έτσι να μου δώσετε ένα πρώτο σχόλιο, καθώς βαίνουμε προς το τέλος. Πώς εσείς τα βλέπετε τα πράγματα? Είναι χαρακτηριστικό, ηλίου φαϊνότερο, ότι η χώρα μας κινείται πλέον σε οριακά επίπεδα. Η κοινωνία είναι στα κάγκελα. Ο πολιτικός κόσμος θεωρώ ότι επαγγέλλεται διάφορα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές είναι λαϊκίστικα, και αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα είναι σταθερότητα. Σταθερότητα. Γιατί κινούμαστε, είμαστε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό. Και αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα. Στην αρχή του δελτίου σας είχατε το θέμα με το νοσοκομείο. Ένα μήνα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς και τους διαβητικούς. Θα πρέπει να υπάρξει σταθερότητα. Και θα πρέπει να, μετά τις 17 Ιουνίου, θεωρώ ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη στιγμή τη σταθερότητα στη χώρα και να επιστρέψει η ασφάλεια στον κόσμο και στις επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν καταναλώνει κανένας. Υπάρχει μια τύπη στάση πληρωμών αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στους καταναλωτές. Κανένας δεν πηγαίνει πουθενά. Σήμερα ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, κύριε Εξακουστέ, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στο μνημόνιο και είπε βεβαίως, μίλησε για την μονομερή καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης που τη χαρακτήρισε ως τσουνάμι, εξαπολύοντας έτσι τα βέλη του κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσω και ένα σχόλιο από εσάς για να περάσω και στην κυρία Γκαρά να μου τοποθετηθεί επί αυτού. Θεωρώ ότι η μονομερής καταγγελία είναι μια διαδικασία η οποία θα μας βγάλει έξω από την Ευρώπη. Όχι με το να μας διώξουν από την Ευρώπη ή από το ευρώ, αλλά ουσιαστικά θα διακοπεί η χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με συνέπεια, ξέρετε, ήδη διανύουμε. Όποιος δεν το βλέπει, θεωρώ ότι εθελοτυφλεί. Με συνέπεια, να απομονωθούμε πολιτικά. Είναι μια απερισκεψία, λοιπόν, η οποία δεν θα μας οδηγήσει σε καλούς δρόμους. Από την άλλη, κυρία Γκαρά, για να έρθω σε εσάς, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για άλλη μια φορά πως δεν έχει μιλήσει ποτέ για μονομερή κατάργηση του μνημονίου, αλλά για καταγγελία των όρων των δανειακών συμβάσεων. Καλησπέρα σας. Προφανώς δεν μιλάμε για μονομερή καταγγελία. Αυτή είναι μια κατηγορία που μας την έχει προσάψει η Νέα Δημοκρατία και μας την έχει φορέσει σαν πολιτική. Όσον αφορά την έξοδό μας από το ευρώ, θα ήθελα... Εμείς πιστεύουμε ότι ο μόνος δρόμος προς τη δραχμή είναι αν ακολουθήσουμε την πολιτική που έχουν εφαρμόσει η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΛΑΟΣ και η πολιτική που προτείνει αυτή τη στιγμή και είναι και το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δει ήδη για 2 χρόνια ότι ακολουθείται μια πολιτική λιτότητας. Έχουμε δει τους όρους και τους ρυθμούς υποανάπτυξης, αρνητικής ανάπτυξης και λιτότητας που ακολουθείται σε αυτή τη χώρα. Έχουμε δει ανθρώπους να πεινάνε, έχουμε δει τον πολλαπλασιασμό των αστέγων, έχουμε δει οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και ωστόσο η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνητικό πρόγραμμα προτείνει την ίδια πολιτική. Λοιπόν, θέλοντας και μη, η πολιτική αυτή θα μας οδηγήσει στη δραχμή, θα μας οδηγήσει σε πτώχευση, διότι δεν αντέχει ο λαός. Κυρία Γκαρά, έχετε λύσεις με περισσότερο κρατισμό? Πιστεύετε ότι η λύση είναι ο περισσότερος κρατισμός και οι 100.000 προσλήψεις στις οποίες επαγγέλλεται ο πρόεδρος σας, ο Αλέξης Τσίπρας? Άλλη μία πρόταση που μας προσάπτεται και δεν έχουμε ποτέ. Στο πρόγραμμά σας είναι 100.000 προσλήψεις. Οι 100.000 προσλήψεις δεν υπήρξαν ποτέ, το έχουμε πει άπειρες φορές. Το πρόγραμμα του 2009 υπήρχε η πρόταση ότι για να είναι βιώσιμη η οικονομία και να υπάρχει ανάπτυξη, είναι αναγκαία η δημιουργία
100.000 νέων θέσεων εργασίας. Κρατικοποίηση της Ολυμπιακής και άλλων εταιριών, πώς θα κάνετε, με τι χρήματα? Εγώ κάποια ερωτήματα θέτω τα οποία. Ναι, μόνο που κοίταξε αυτά είναι πολύ χρήσιμα τα όσα θέτετε, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε. Για να μπορέσουμε. Ενδεχομένως είναι ανάλογα και αντίστοιχα. Και δεν ακούω όλες τις ερωτήσεις. Ναι, κυρία Νταρά, το ξέρω. Επειδή βρίσκεστε στο στούντιο της Ορεστιάδας, υπάρχει έτσι ένα μικρό θεματάκι με το να φτάσει σε εσάς ο ήχος μας. Λοιπόν, γι' αυτό κύριε Ξακουστέ, επιτρέψτε μου για να μπορέσω να βάλω και τους υπόλοιπους στη συζήτηση. Όχι, αλλά μου ζητάτε συγγνώμη, γι' αυτό είμαστε εδώ για να κάνουμε έτσι μια έντονη και. Αν θέλετε, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να πάω όμως στον κύριο Λελάτσιο να τον ρωτήσω το εξής, γιατί αυτό είναι που έλεγε και πάλι σήμερα, ακούγοντας και τον δικό σας τον πρόεδρο, να λέει για το πώς θα ξημερώσει η επόμενη ημέρα στην χώρα, στην Ελλάδα. Λέγοντας πως θα πρέπει, είπε ο κύριος Καμένος, οι πολίτες αυτή τη φορά να πάνε πιο αποφασισμένοι και πιο δυναμικοί στην κάλπη, προκειμένου να δώσουν ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα, ούτως ώστε να σταματήσει η ακυβερνησία, είπε ο κύριος Καμένος σήμερα, κύριε Λελάτσιο. Ο κύριος Σαμαράς έταξε 150.000 νέες θέσεις εργασίας, ο κύριος Τσίπρας 100.000 θέσεις του δημόσιου. Ουσιαστικά, δηλαδή, την επόμενη μέρα των εκλογών θα μιλάμε για επίπεδα ανεργίας σε αυτή τη χώρα που θα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, βέβαια, μετά από 4 χρόνια θα αρχίσουμε προεκλογικά, θα ακούμε πάλι τις ίδιες υποσχέσεις και τα ίδια λόγια. Εγώ είμαι 37 χρονών. Αυτό το μήνυμα των 100.000 θέσεων εργασίας το ακούω τουλάχιστον 25 χρόνια που ζω σε αυτή τη χώρα και βιώνω. Και κάθε προεκλογική περίοδο ακούμε τις ίδιες υποσχέσεις και τα ίδια ευχολόγια. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι του μνημονίου, εγώ θα ήθελα να κάνω έτσι ένα γενικότερο ερώτημα όσο αφορά το κομμάτι, γιατί άραγε ο κύριος Σαμαράς από την αντιμνημονιακή στάση που είχε ξαφνικά. Ένα μήνα πριν ψηφιστεί, ας πούμε, προϋπολογισμός, άλλαξε η κατεύθυνση. Αναζητώντας λίγο έτσι λίγο το διεθνή τύπο, επειδή την χάνει να διαβάζω, σήμερα έβλεπα έναν τίτλο από την γερμανική εφημερίδα, την Zeitung, και έλεγε σχετικά με τον κύριο Σαμαρά. Σφοδρή επίθεση, λέει, χρησιμοποιούμε στον κύριο Σαμαρά, με οξύτητους χαρακτηρισμούς, και ο οποίος, λέει, τον θεωρεί ότι είναι κερδοσκόπος κατάρρευσης, ανεύθυνος και εγωπαθής, ο συντηρητικός αρχηγός της αντιπολίτευσης που θέλει την εξουσία, λέει, πάση θυσία. Και ξαφνικά, ενώ ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση Παπανδρέου και να κάνει δικιά του κυβέρνηση, τελικά συνθηκολόγηση. Γιατί άραγε? Τώρα δεν γίνεται να απαντήσει ο κύριος Εξακουστός. Να ολοκληρώσω λίγο. Ολοκληρώστε. Μία μέρα πριν υπογράψει ο κύριος Σαμαράς, για να λέμε κάποια πράγματα και είναι πραγματικότητες αυτά, η γερμανική εφημερίδα βγήκε και δήλωσε ότι το απόγευμα θα κάνει αποκαλύψεις που έχουν να κάνουν με το σκάνδαλο της Siemens και αφορά όλα τα κόμματα, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν έγινε, γιατί τον ίδια βραδιά ο κύριος Σαμαράς υπέγραψε τη συνθηκολόγηση της κυβέρνησης Παπαδήμου, και τελικά η συγκεκριμένη εφημερίδα, ενώ το έχει κάνει πρωτοσέλιδο, τελικά το πήρε πίσω. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποδεικνύει πραγματικά ότι σε αυτή τη χώρα κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι τους έχουν στο χέρι, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία στελέχη της Siemens έχουν πάει φυλακή για χρηματισμού στην Ελλάδα. Και τα στοιχεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αγγελία του Μονάχου δεν έρχονται στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Μέρκελ έχει τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα στα χέρια της και κάνει τα παιχνίδια της στην περιοχή μας και στη χώρα μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να την αντιληφθούν και να την καταλάβουν όλοι. Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σιδηροδέσμια ας το πούμε, στα επίπεδα διαφθοράς απέναντι στην κυρία Μέρκελ, και γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται στη χώρα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξακουστέ, σύντομα, για να δώσω το λόγο και στον συναδελφό μου αλλά και στον κύριο Κυριακού που περιμένει από στην Κομωτινή πολύ υπομονετικά. Αν ο κύριος Σαμαράς δεν ψήφιζε τη Διανοϊκή Σύμβαση, αυτή τη στιγμή θα ήταν ένας λαϊκός ήρωας και θα έπαιρνε 60%. Παρ' όλα αυτά, δεν είδε το πολιτικό κόστος, αλλά είδε πραγματικά το συμφέρον της πατρίδας. Και αν θέλετε, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι κυρίως. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι και ότι το κράτος χρωστάει πάρα πολύ στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, μέσα στη Διανοϊκή Σύμβαση, πέρα από την ελάφρυνση που υπήρχε, τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τον χρόνο που θα κερδίζαμε, έτσι ώστε να γίνουν κάποιες αναπτυξιακές κινήσεις και να αποκατασταθούν και κάποιες ομάδες, θα πέφτανε και 6,5 δισεκατομμύρια σε ανθρώπους αυτή τη στιγμή που τους χρωστάει το κράτος. Υγιείς επιχειρήσεις που το μνημόνιο τους έχει φέρει στο χείλος της καταστροφής. Νοικοκυρέους, υγιείς επιχειρήσεις. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι βάλαν τα λεφτά τους σε επιχειρήσεις και πρέπει να τα πάρουν. Να κινηθεί η οικονομία. Και θα τα πάρουν τα λεφτά από το. Μέσα στη Διανοϊκή Σύμβαση οι όροι ήταν αυτοί, ότι θα πέφτανε και 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 18 δις που χαριστήκανε στις τράπεζες, αναλογιστεί κάποιος ότι αν αυτά πέφτανε στην πραγματική οικονομία. Λίγα. Μιλούσαμε. Και σήμερα διάβασα συγκεκριμένα ότι τα 18 δις που θα δοθούν στις τράπεζες μέσω του μηχανισμού
χρηματοπιστωτικής στήριξης δεν θα πάνε στην πραγματική οικονομία. Είναι για να αυξήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή χαριστήκαν από το ελληνικό δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 18 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, τα οποία τα δανείστηκε ο ελληνικός λαός και θα τα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά για να στηρίξουν τις τράπεζες. Και στο κάτω-κάτω δεν θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, ήταν μέσα στο πλαίσιο του PSI. Το PSI, το οποίο όμως αυτά τα λεφτά τα 18 δις τα χρεώνει αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο. Και δεν θα τα χρεώσετε τώρα. Λοιπόν, δεν θα τα χρεώσετε. Ποιο θα δίνει τα 18 δις? Βάλτε μία άνω τελεία για να μπορέσω να πάω και στον κύριο Κυριακού στην Κομωτινή. Λοιπόν, κυρία Κυριακού, σήμερα και μάλιστα πριν από λίγη ώρα, η κυρία Κοντούλη, η επικεφαλής του κόμματός σας, των Οικολόγων Πράσινων, έκανε μία δήλωση στο Μακεδονικό Πρακτορείο και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να λέμε συνέχεια ευρώ πάση θυσία. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλα μέτρα τον Ιούνιο. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτή τη δήλωση. Δεν μπορώ να τη σχολιάσω αυτή τη δήλωση, κυρία Μπασκάκη, γιατί την τελευταία ώρα άκουγα τις δικές σας ειδήσεις και δεν ξέρω τι είπε η κυρία Κοντούλη. Η κυρία Κοντούλη λοιπόν είπε συγκεκριμένα δεν μπορεί να λέμε ευρώ πάση θυσία, η κοινωνία δεν αντέχει άλλα μέτρα τον Ιούνιο, πρέπει να αποφασίσουμε τελικά τι παραγωγικό μοντέλο θέλουμε. Κύριε Κυριακού, εσείς προσωπικά είστε υπέρ του ευρώ με οποιοδήποτε κόστος? Εμείς είμαστε υπέρ του ευρώ αν θα υπάρχει ευρώ μετά τις 30 Ιουνίου. Όπως καταλάβατε, βρισκόμαστε, η Ελλάδα βρίσκεται και αυτή μέσα σε ένα γενικότερα κακό κλίμα οικονομικό και πολιτικό βασικά στην Ευρώπη, και σε αυτό εδώ πέρα το κλίμα μέσα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η πορεία μας στο μέλλον. Παρακολουθώ τις ειδήσεις τόση ώρα και θέλω να πιαστώ από αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Έχουν εμφανιστεί καινούργια κόμματα όπως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, παλαιά κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, και όλοι αυτοί προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους από ό,τι κατάλαβα, με έναν τρόπο ο οποίος, όπως είπε και ο κύριος Δούκας προηγουμένως, είναι παλαιοκομματικός. Εμείς πιστεύουμε ότι για να πάμε λίγο καλύτερα από εδώ και στο εξής, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εμφανιστούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολιτική, αρχές και έχουν και κάποια συγκεκριμένη ηθική. Και ο κόσμος πρέπει αυτούς να ψηφίσει, αυτούς να βάλει στη Βουλή. Πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε τέτοια άτομα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, γιατί όντως βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση. Η θέση αυτή δεν είναι ακριβώς όπως την περιγράφουν, δηλαδή καταστροφική. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε λίγο πριν τον γκρεμό. Απλά αν οι κινήσεις μας είναι κακές, θα έχουμε και κακό μέλλον. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω μερικές σκέψεις ακόμα. Δεν ξέρω αν. Παρακαλώ, μου δίνεται η δυνατότητα. Πείτε μας, βεβαίως. Εμείς είμαστε ένα κόμμα, οι Οικολόγοι Πράσινοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουμε, μάλλον εκπροσωπούμε μια ιδεολογία η οποία υπάρχει στην Ευρώπη και εκεί την ψηφίζουν περισσότερο. Ίσως εδώ στην Ελλάδα δεν ακολουθούμε ακραίες θέσεις ή δεν έχουμε δυνατές φωνές και γι' αυτό έχουμε ένα μικρότερο ποσοστό. Ήθελα να σας πω ότι όλοι μιλάνε για το μνημόνιο. Ο κύριος Κομπεντίτ, που είναι ο Γάλλος Ευρωβουλευτής και αρχηγός των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ο πρώτος που υποστήριξε την Ελλάδα και τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, που προσπαθούσε να κάνει διαπραγμάτευση. Είναι ο πρώτος που είπε ότι το μνημόνιο αυτό το οποίο μας έχουν βάλει θα μας οδηγεί στην καταστροφή. Και αν θέλουν να μας βοηθήσουν, θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους, όπως π.χ. να κατεβάσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες. Τις δαπάνες που έχουμε απέναντι στην Γαλλία και στη Γερμανία. Εμείς οι Οικολόγοι Πράσινοι, γιατί θέλω να μιλήσουμε για εμάς και όχι για τους άλλους, έχουμε εκλέξει έναν Ευρωβουλευτή το 2009. Βασιζόμενοι σε αρχές, αυτός ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Τρεμόπουλος, παραιτήθηκε σε 2 χρόνια με την αρχή της εναλλαγής και έχει αναλάβει ο κύριος Χρυσόγυλος στη θέση του. Εμείς αποδεικνύουμε ποιοι είμαστε. Δεν κάνουμε κοκορομαχίες. Θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε σε δύσκολο πολιτικό κλίμα για έναν λόγο. Είναι εδώ ένας κύριος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Εξακουστός, και συζητάει. Τι συζητάει? Τι θέλει να κάνει κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, που πήρε όλα τα λεφτά την τελευταία πενταετία που κυβέρνησε? Εσείς, κύριε όσα είχαν απομείνει. Δεν θεωρείτε ότι βρισκόμαστε στο χείλος του. Είμαστε στο χείλος του δρόμου, κύριε Εξακουστέ, γιατί όταν πήρατε όλα τα λεφτά από τα ταμεία και τα σκορπίσατε. Οι πρεσβείες μας στο εξωτερικό δεν είχαν να πληρώσουν το ρεύμα και τη ΔΕΗ. Άκουσα τον εκπρόσωπό σας τις προάλλες που έλεγε ότι δεν πρέπει να κάνουμε εξόρυξη πετρελαίου. Ποιος σας το είπε αυτό? Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι για να μην ρισκάρουμε. Γι' αυτό σας είπε και το δελτίο σας, ότι όπως μίλησε και το κατάλαβε τώρα και ο κύριος Βενιζέλος, ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη γη μας. Ειδικά για τη Θράκη, στο περιφερειακό συμβούλιο. Και μάλιστα έκανε παραλληλισμό με την κοιλίδα στο Μεξικό. Να προσέξουμε πρώτα απ' όλα. Με την κοιλίδα πετρελαίου στο Μεξικό, με το ατύχημα έκανε.
ο εκπρόσωπός σας. Δεν άκουσε τίποτε γιατί έχασε. Έκανε παραλληλισμό με το ατύχημα. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κάνουμε εξόρυξη πετρελαίου, κάνοντας παραλληλισμό με το συμβάν που υπήρχε στον κόλπο του Μεξικού. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι, αλλά όχι να μην κάνουμε. Θα εξηγήσω αυτό το θέμα που είπε ο εκπρόσωπός μας με τη Θράκη. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ειδική οικονομική ζώνη στη Θράκη. Λοιπόν, κυρία, το βλέπετε σωστό αυτό έτσι απλά με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί και έχει περάσει τη Βουλή? Δηλαδή, αν στη Θράκη, που όπως είπα ότι πρέπει να προσέξουμε το χώμα μας, γιατί εμείς παράγουμε γεωργικά προϊόντα, έρθουν και 5 γερμανικές επιχειρήσεις και αρχίζουν και παράγουν αυτοκίνητα. Το βρίσκεται αυτό σωστό? Νομίζετε ότι θα μπορέσουμε να παρέχουμε αγροτικά προϊόντα δίπλα σε 5 βιομηχανικές επιχειρήσεις υψηλής αποβλήτων, δηλαδή που ρυπαίνουν το περιβάλλον, όπως είναι η παραγωγή αυτοκινήτων, ας πούμε? Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε, για να βρούμε 5.000 θέσεις εργασίας στη Θράκη που θα παίρνουν 700 ευρώ. Καλά, 5 από εδώ, 5 από εκεί. Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να παραμιλήσουμε τη θέση εργασίας που θα δημιουργηθεί, βέβαια. Αλλά ήθελα να είμαι λίγο ακραίος το παράδειγμα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα με το οποίο προχωράμε. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Ήθελα να πω. Σύντομα, κύριε Κυριακού, να θέσει το ερώτημά του ο Σταύρος στην κυρία Αγκαρά. Ναι, για την κυρία Αγκαρά. Η κυρία Αγκαρά εκπροσωπεί τώρα τη Νέα Αριστερά. Έφυγε το Πασόκ που υποσχέθηκε να μας κάνει την προηγούμενη διετία πλούσιος και όλοι το πίστεψαν. Και τώρα που δεν γίναμε πλούσιοι, θα ψηφίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει αυτό πλούσιος. Νομίζω ότι πάμε σε λάθος δρόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως τώρα είχε μια πολιτική. Εγώ δεν θα μιλήσω για αυτή την πολιτική, για το πόσο αριστερά ή τι θα εκπροσωπήσει. Αυτό που θέλω να πω, και ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να το ρωτήσει αν θέλει από εδώ και στο εξής. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ που θα μας εκπροσωπήσουν αύριο, αν θα βγουν στο κοινοβούλιο ή στην κυβέρνηση? Πάντως και πάλι, οι κύριε Κυριακού, μιλάμε, η κυρία Κοντούλη σήμερα. Μιλάμε σε τίποτα. Πάντως, κύριε Κυριακού, έτσι να προσθέσω σε αυτό που λέτε, η κυρία Κοντούλη, αν και θα μου πείτε πάλι δεν το ακούσατε, σήμερα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σε συνεργασία να κατέβει το κόμμα σας με το ΣΥΡΙΖΑ, υπό προϋποθέσεις. Εμείς σας το δηλώνουμε από τώρα, λοιπόν, ότι θα μπούμε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί πιστεύουμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στη χώρα σήμερα είναι να έχουμε κυβέρνηση. Γιατί η οικονομία έχει καθίσει, είμαστε σε πολύ άσχημο σημείο και εμείς δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται κάτι για να δουλέψουμε. Μάλιστα. Αυτό που χρειάζεται, θα σας τονίσω και με τα τελευταία αθλητικά γεγονότα, είναι να δουλέψουμε. Όπως βλέπετε, στο αθλητικό επίπεδο και ειδικά οι ομάδες μας, όπως κάποια ομάδα στο Πόλο, δεν θυμάμαι, από μια περιφερειακή εκτός πρωτεύουσας δηλαδή πόλη, έχει κερδίσει το Πόλο, νομίζω, το πανευρωπαϊκό. Αυτό που θέλουν να κάνουν οι Έλληνες, δηλαδή αυτή τη στιγμή, είναι να δουλέψουν. Και στην αγορά ειδικά δεν δουλεύει κανένας. Για την ακρίβεια θέλω να σας πω ότι εγώ που είμαι επιχειρηματίας έχω παραγγελίες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πληρωμένες και τα προϊόντα δεν μας έρχονται από τη Γερμανία. Γιατί όλοι μας έχουν στο stand-by. Με λίγα λόγια, πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα για κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί όλα πηγαίνουν καλά. Κύριε Ξακουστέ, όλα πηγαίνουν καλά, γι' αυτό δεν σας στέλνουν τα προϊόντα. Κύριε Ξακουστέ, να αφήσουμε και το Σταύρο να πάρει το λόγο. Προσπαθεί. Αυτό που είπε ο κύριος Κυριακού, ότι το κόμμα του, εφόσον περάσει βέβαια το 3% και είναι στη Βουλή, θα συνεργαστεί με οποιονδήποτε, θέλω να ρωτήσω τους δύο μεγάλους εισαγωγικά. Για να ξεκινήσει μια κυβέρνηση. Σταύρο, να είμαστε προσεκτικοί σε νούμερα, δημοσκοπήσεις και οτιδήποτε, διότι είναι κρίσιμο λίγο ημέρες. Αυτό νομίζω είναι το. Μια κυβέρνηση αμέσως μετά. Πόσο είναι διατεθειμένος ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, πόσο νερό μπορούν να ρίξουν το κρασί τους, και ρωτώ πρώτα την κυρία Αγκαρά, ώστε να γίνει αυτή η περιβόητη κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από το τέλμα. Και με ποιους μπορεί να συνεργαστεί φυσικά. Να σημειώσω ότι δεν έχω ακούσει καθόλου την τοποθέτηση του κυρίου Κυριακού. Μάλλον υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Έχω ακούσει από το σημείο της Νέας Αριστεράς και μετά. Δεν θα σχολιάσω το σημείο αυτό. Γνωρίζουν όλοι τις διαφορές μας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπαίνουμε καν σε τέτοια συζήτηση. Ωστόσο, κύριε Κυριακού, υπήρχαμε. Σχολιάστε αυτό που σας ρώτησε ο κύριος Παπαδόπουλος, πώς θα συνεργαστείτε με άλλα κόμματα όταν κάποιος όταν μιλάει μαζί σας είναι σαν να μιλάει με τείχο. Μπορείτε να συνεργαστείτε, να διαπραγματευτείτε. Εγώ είμαι εδώ να σας ακούσω. Είναι θέμα πολιτισμού και παιδείας. Δεν σας διέκοψα ούτε για δευτερόλεπτο. Κυρία Αγκαρά, ολοκληρώστε. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρχαμε και υπάρχουμε στο προσκήνιο πολύ πιο πριν από το δικό σας πολιτικό σχηματισμό. Ήμασταν μπροστά σε αγώνες που αφορούσαν την οικολογία. Ήμασταν ένα κόμμα που εκπροσωπούσε τα οικολογικά κινήματα. Και για να ολοκληρώσω στο ερώτημα για τη συγκυβέρνηση, εμείς έχουμε κάνει ανοιχτή πρόσκληση στους οικολόγους πράσινους, διότι και μέσα στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα και μέσα στην πολιτική μας υπάρχει η λογική της ήπιας ανάπτυξης που σέβεται πάντα το περιβάλλον.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ Σταύρο, έχεις να θέσεις ακόμα ένα ερώτημα. Εξακολουθεί να είναι ανοιχτή η πρόσκληση, με συγχωρείτε, εξακολουθεί να είναι ανοιχτή η πρόσκληση, οι ίδιοι το έχουν αρνηθεί. Το θέμα είναι η δημιουργία κυβέρνησης. Ότι θέλουμε το λαό να μας στείλει στη Βουλή, δεν θέλουμε να το κάνουμε μέσω συνεργασιών, αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μας είναι αυτό που σας ρώτησε ο κ. Παπαδόπουλος. Μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα, μπορείτε να κάνετε μια διαπραγμάτευση, να βάλετε μπροστά τις ιδέες που πρέπει. Κύριε Κυριακού, θα μου επιτρέψετε. Κύριε Αγκαρά, πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Υπό ποιες προϋποθέσεις να υποθέσει. Στις 18 Ιουνίου, να βάλω ένα Να κάνω εγώ το ερώτημα. Να βάλω ένα υποθετικό σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει το ευρώ. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει την παραμονή στην Ευρώπη. Αυτό είναι ψευδοδήλωμα. Και επίσης θέλει μια σταθερή κυβέρνηση. Πάμε λοιπόν να δούμε με ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα μπορούσε να συνεργαστεί, κύριε Αγκαρά. Και η πλειοψηφία των κομμάτων νομίζω ότι θέλει το ευρώ και την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως. Εμείς από τις προηγούμενες εκλογές ακόμη έχουμε κάνει λόγο για μια κυβέρνηση της αριστεράς. Έχουμε δηλώσει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τα δύο κόμματα που έχουν ακολουθήσει την πολιτική του μνημονίου και την πολιτική λιτότητας. Ωστόσο, όταν μιλάμε για κυβερνήσεις συνεργασίες και ανέκαθεν ήμασταν υπέρ των συνεργασιών, θέτουμε τα κυβερνητικά μας προγράμματα, συμφωνούμε σε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και βλέπουμε πάντα αν η κυβέρνηση αυτή και η συνεργασία μπορεί να είναι βιώσιμη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με έναν άνθρωπο... Επιβάλλεται να είναι βιώσιμη, το θέλει ο ελληνικός λαός. Προφανώς, γιατί είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση της χώρας και επιβάλλεται να υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν εσείς δεν το πράξετε στην 6η Μαΐου. Με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με πολιτικά κόμματα που ακολουθούν μία διαφορετική πολιτική που είναι στο άλλο άκρο από εμάς, διότι δεν θα υπάρχει βιώσιμη κυβέρνηση που θα μπορεί να εφαρμόσει κάποια πράγματα. Έχουμε φτάσει κύριε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Βεβαίως, κύριε Λάτση, μπορείτε να μιλήσετε. Κύριε Κυριακού, μια τελεία γιατί έχετε μονοπολίσει τη συζήτησή μας. Λοιπόν, κύριε Λελάτσιε. Λελιάτσος, ναι. Καταρχάς, αυτό το ψηφοδήλημα δραχμή και ευρώ πρέπει να τελειώνει κάπου εδώ πέρα. Νομίζω ότι αρκετά έχουμε εκβιάσει τον κόσμο με το να λέμε ότι αν στην περίπτωση που δεν συνεχίσουμε στα βήματα που μας διέταξε το μνημόνιο, ότι θα βγούμε από το ευρώ. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Γενικότερα, δεν το λέω συγκεκριμένο. Καταρχάς, υπάρχει μια συνθήκη της Λισαβόνας, την οποία την έχουν υπογράψει όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν υπάρχει πουθενά σε καμία παράγραφος η δυνατότητα το να φύγει οποιαδήποτε χώρα, Λελάτσιο, να την επιβάλλουν. Δεν υπάρχει διάταξη που να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Πολύ ωραία. Υπάρχει όμως διάταξη που προβλέπει εθελοντική έξοδο χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας ρωτάω. Αυτό θα έλεγα. Και σας ρωτάω, όχι επειδή το ξέρω το ζήτημα. Ναι, για πείτε μου. Εάν δεν υπάρχει χρηματοδότηση και μπορούμε να μείνουμε στο ευρώ, αλλά ο κόσμος να μην έχει ευρώ. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα. Να μην έχει ευρώ ο κόσμος. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Χωρίς να το πούμε. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα έχει γίνει εδώ πέρα, επιτέλους. Καλέτε για να αυτή τη στιγμή. Να μιλήσω. Θέλετε δηλαδή να μην πληρώσουμε τα χρήματα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέχει 50 δισεκατομμύρια ευρώ ελληνικών ομολόγων, τα οποία τα έχει αγορασμένα κάτω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορούσε κάλλιστα αμέσως να κόψει 12 δισεκατομμύρια χωρίς να γράψει κανένα ζημιά. Και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάει τα 50 δισεκατομμύρια στη λήξη των ομολόγων. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο θα φέρει μέτρα μέχρι το 2015 που θα κόψει μισθούς και συντάξεις για να μαζέψει 12 δισεκατομμύρια. Θα φτάσουν μισθούς Κίνας. Εδώ θα είμαστε για το δείτε. Υποτίθεται θέλουν να διαφυλάξουν μέσα στο μνημονίο μισθούς και συντάξεις. Αλλά κάθε δύο μήνες κόβουν μισθούς και συντάξεις. Άρα για ποια διαφύλαξη μιλάμε. Λοιπόν, κύριε Λελιάτσο, είστε κατά του μνημονίου, θα το καταγγείλετε. Να ολοκληρώσω. Εφόσον... Το πού θα βρούμε τις πηγές. Στην νέα κυβέρνηση. Πάμε τις τώρα. Ξαφνικά σε αυτή τη χώρα ανακαλύψαμε ότι υπάρχει πλούτος. Έτσι. Πάμε στο 35 χρόνια. Πάμε στις 35 χρόνια μετά. Να κλείνουμε τα θέματα. Αφήστε τον πλούτο, να κλείνουμε τα θέματα. Ένα. Αυτό θα πω. Αυτό θα πω. Και πώς θα γίνει η διαδικασία. Είτε λέγεται πολιτική καταγγελία του μνημονίου, είτε μια αναθεώρηση. Στο ίδιο πράγμα, στο ίδιο μήκος κύματος κινείται ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι, κύριε Ξακουστέ? Λοιπόν, ότι θα το ξαναδούμε το μνημόνιο, βέβαια, γιατί όντως είναι βάναυσο και βάρβαρο, εννοείται, και έχει εξαθλειώσει τον ελληνικό λαό. Μα εννοείται αυτό το πράγμα. Ωραία, το και μνημόνιο, ο κόσμος λοιπόν το καθόρισε αυτό στις 6 Μαΐου. Άρα λοιπόν ήταν, το μνημόνιο το αποδεχόμαστε σε ένα βαθμό, κυρία Αγκαρά, και σε εσάς το ερώτημα. Ναι. Και από αυτού προχωράμε να παραμείνουμε στο ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπουδήποτε αλλού στα ευρωπαϊκά. Άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν υπάρχουν. Κυρία Αγκαρά, σε εσάς βέβαια το ερώτημα. Να διευκρινίσω κάτι, ότι είμαστε στο άλλο άκρο από αυτά που λέει
το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το μνημόνιο. Εμείς λέμε καταγγελία του μνημονίου, δεν εφαρμόζουμε τους όρους του μνημονίου. Το δεν εφαρμόζουμε ό,τι αφορά. Το δάνειά μας τα αποπληρώνουμε, τις δόσεις το μας. Το δάνειο όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπει η οικονομική μας κατάσταση να το αποπληρώσουμε, θα το αποπληρώσουμε, αφού πρώτα ελέγξουμε αν το χρέος μας είναι αυτό που είναι ή αυτό που μας έχουν καταλογίσει. Αν μπορούμε να διαγράψουμε ένα μέρος του χρέους, διότι όπως έχουμε πει είναι επαχθές, θα το διεκδικήσουμε να το κάνουμε. Θα διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ναι. Θα διεκδικήσουμε. Πρέπει τον Ιούλιο να πληρωθούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Σταύρο, να τελειώσει τη φράση στην κυρία Γκαρά, διότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν πληρώνονται από το μνημόνιο. Αυτό πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Ισχύει ότι όλα τα λεφτά τα οποία πρέπει να το πληρώνουν αυτά δυστυχώς. Ούτε ο εργασμό για να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Δεν υπάρχουν για τους επόμενους δύο μήνες. Αν τώρα δεν ψέματα. Αυτά είναι ψευδοδιλήμματα που μας τα βάζουν κάθε φορά που υπογράφουμε κάποιο μνημόνιο. Για την έκδοση του πρώτου μνημονίου, από τον Οκτώβριο μήνα μας λέγανε θα έχουν να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις και τη δόση την πήραν τον Απρίλιο. Και πληρωνόταν κάθε μήνα από τον Οκτώβριο η μισθή και συντάξει κανονικά. Δηλαδή, αυτά το, να το τελειώνουν μυστήριο, τα ψευδοδιλήμματα και οι απειλές. Κοροϊδεύουμε δηλαδή, τον κόσμο. Λένε ψέματα από το Υπουργείο Οικονομικών. Βεβαίως λένε ψέματα. Βεβαίως και λένε ψέματα. Από τη στιγμή που δεν μας έχουν δώσει το 1 δις ευρώ από την δόση που μας όφυλαν το Μάιο, γιατί όλα δεν πηγαίνουν καλά τώρα. Πού δεν πηγαίνουν καλά, πηγαίνουν καλά στην υγεία. Δεν πληρώνουν μισθούς και συντάξεις. Μας κόψανε το 1 δις ευρώ. Σύμφωνα με τη δική σας λογική. Αυτά θα πηγαίνανε στην υγεία. Όλα θα πρέπει να πηγαίνουν καλά. Αυτά πηγαίνανε στην υγεία. Πηγαίνουν καλά αυτή τη στιγμή. Αυτά πηγαίνανε στην υγεία. Πήγαινε καλύτερα η υγεία. Θέλω να πείτε ότι πηγαίνανε στην υγεία. Απαντήστε μου πώς ρωτάω. Αυτά τα λεφτά από το μνημονίο πηγαίνουν. Σας λέω ότι αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στους δανειστές μας. Και αυτά που βγάζαμε εμείς μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε χρήματα για τις βασικές ανάγκες του κράτους. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Τώρα με αυτά τα χρήματα πρέπει να αποπληρώνουμε και τις βασικές ανάγκες. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες στις δαπάνες. Δεν μπορεί συνεχώς να κόβουμε μισθούς και συντάξεις για να καλύψουμε τους πιστωτές μας. Θα πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μπαίνοντας στο διάβια. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε να μπει στο διάβια που φαίνονται οι δαπάνες του ελληνικού δημοσίου. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, ένα μήνα πριν φύγει από την κυβέρνηση, ενέκρινε δαπάνη 11 εκατομμυρίων ευρώ για τη βιοπικιλότητα. Προφανώς για να κάνει τα κέφια των οικολόγων. 11 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν έρευνα και μελέτη για τη βιοπικιλότητα. Λοιπόν, ο κύριος Παπακοσταντίνου, κάπου εδώ θα πρέπει, 10 εκατομμύρια θα ευρώ. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας σύντομα. Να κάνω κι εγώ μία δήλωση. Κύριε Κυριακού, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μία μικρή δήλωση. 20 δεύτερα. Αυτό που ήθελα να σας πω τελικά για αυτές τις εκλογές, αυτό που παίζει ρόλο είναι ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν στο κοινοβούλιο και πόσο σοβαρή δουλειά μπορούν να κάνουν. Εμείς πιστεύουμε και έχουμε μια συγκεκριμένη ιδεολογία όπως είναι η κοινωνική οικονομία. Αυτό όμως που προέχει και που τονίζουμε στον κόσμο σήμερα είναι η σοβαρότητα της στιγμής. Και πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουν τους οικολόγους πράσινους, οι οποίοι δεν πήραμε και τίποτα από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Νομίζω ότι θα πήρανε οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες η πατρίδα πάνω απ' όλα σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, η πατρίδα πάνω απ' όλα δεν μπορεί να είναι με την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας και να μπαίνει οποιοδήποτε πιστωτής και να παίρνει και την ιδιωτική περιουσία. Αυτά υπέγραψε ο κύριος Σαμαράς. Το ξέρετε ότι σήμερα ψηφίστηκε νόμος. Ξέρετε ότι βγήκε σήμερα απόφαση από την υπηρεσιακή κυβέρνηση για χρέη προς το δημόσιο 300 ευρώ. Μπορεί να σας παίρνουν τα σπίτια. Αυτά σήμερα ψηφιστήκαν που μιλάμε. Επί υπηρεσιακής κυβέρνησης. Αυτά γίνονται μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν μπορούσε το να γίνει μια κυβέρνηση αυτή. Ότι αυτή τη στιγμή έτσι. Οι τράπεζες πουλήσαν τα χρέη των σπιτιών σας. Γιατί σε κάποιοι ευθύνονται γιατί ότι δεν έχει γίνει κυβέρνηση μέχρι τώρα για να υπάρχει σταθερότητα. Ενώ όταν υπήρχε κυβέρνηση, τι να σας πω. Τι να σας πω. Ναι, εδώ που έφτασε η χώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειάζεται νέα πολιτική. Και οι άνθρωποι που φτάσανε τη χώρα εδώ πέρα, με δομημένα ομόλογα, με τους κουμπάρους, δεν μπορούν να τη σώσουν την Ελλάδα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ που έφτασε η χώρα, θα πρέπει στις 18 του Ιούνιου να υπάρξει κυβέρνηση, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Και θέλω ένα σύντομο σχόλιο από εσάς, κύριε Ξακουστέ, για να κλείσω με αυτό, αλλά πολύ σύντομα. Η κυρία Μπακογιάννη τη προάλλη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του κυρίου Τριανταφυλόπουλου στην Ζούγκλα Τηλεόραση. Και την ρώτησε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος για το αν πιστεύει εάν η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωζώνη. Και η κυρία Μπακογιάννη, κύριε Ξακουστέ, είπε έτσι συμπληρωματικά στην συζήτησή μας ότι 50-50 υπάρχει η πιθανότητα να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Σας είπα, μπορεί έτσι. Θα εξαναγκαστούμε να βγούμε από το ευρώ μόνοι μας. Όντως δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να το επιτρέπει. Δεν μπορούν να μας πετάξουν έξω. Με το έτσι θέλω, θα εξαναγκαστούμε μόνοι μας να βγούμε έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, άμα δεν υπάρχουν λεφτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να τελειώσουμε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να δώσουν την ψήφο στους ανεξάρτητους Έλληνες και θα δείτε αν θα μας βγάλουν από το ευρώ ή όχι.
με την καταγγελία του μνημονίου. Αν συνεχίσουμε τη δική σας πολιτική, κύριε Ξαπουστέγα, η συστημική ζημιά που θα πάθει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την έξοδο της Ελλάδας είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα αναγκαστούν να μας πληρώσουν διπλάσια λεφτά θα και με καλύτερους όρους. Οδηγούμε σε πολιτική απομόνωση η χώρα. Σε οδηγείται η χώρα. Θα πρέπει εδώ να βάλουμε μια τελεία. Απλώς να πω εγώ συμπληρωματικά ότι ο κύριος Κυριακού και η κυρία Γκαρά είναι υποψήφοι εκ νέου. Έτσι, όπως μετά... και εμείς, κυρία. Και εσείς, και... συγγνώμη, έτσι, έχετε δίκιο. Και εσείς, βεβαίως, έχετε δίκιο. Εκτός λοιπόν από τον κύριο Ξακουστό, όλοι οι υπόλοιποι και εκτός από τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο, είστε και πάλι υποψήφοι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Έτσι. Καλό κουράγιο όπως και να έχει και θα το χρειαστείτε. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να πάμε σε ένα άλλο ρεπορτάζ. Τα εγγένεια του ανακαινισμένου πλέον παιδικού σταθμού της Τραϊανούπολης πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των γονιών των παιδιών που θα φοιτήσουν εκεί και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής. Όλοι μίλησαν για έναν σύγχρονο παιδικό σταθμό, όπου σε αυτόν οι μικροί πολίτες θα πάρουν όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται για τη μετέπειτα ζωή τους. Σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις που πληρούν τις προδιαγραφές θα κάνουν μάθημα πλέον οι μαθητές του παιδικού σταθμού Τραγιανούπολης. Τα εγγένεια του παιδικού σταθμού έγιναν παρουσία γονέων, μαθητών αλλά και των εκπροσώπων του Δήμου. Νίκα στη Σεύσεβε συγκατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων. Δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Κάντε καλό ρίζικο. Είμαστε γεροί. Σας άρεσε, ωραίο. Τα παιδιά μετά τα εγγένεια δεν παρέλειψαν να χορέψουν για τους παρευρισκόμενους κλέβοντας φυσικά τις εντυπώσεις. Γύρω γύρω πόδι του Σοφία. Η ανακαίνιση του παιδικού σταθμού έγινε με χρήματα του Πολυκοινωνικού Κέντρου, προκειμένου τα παιδιά της Τραϊανούπολης να έχουν έναν χώρο πάνω απ' όλα ασφαλή και χαρούμενο, καθώς εκεί περνούν τα πρώτα σημαντικά χρόνια της ζωής τους. Ήταν για μας μια πρόκληση από διάφορες πλευρές. Καταρχάς, η λειτουργία του σε συνθήκες πραγματικά εκπαιδευτικές και όχι στην κατάσταση που υπήρχε πριν. Έγινε ένα κόσμο πραγματικά. Η δεύτερη πρόκληση είναι ότι ο σταθμός αυτός στήθηκε με ελάχιστα έξοδα, με προσωπικό του Δήμου και υλικά από τις προμήθειες που κάνει ο Δήμος. Άρα δεν έγιναν αυτές οι γνωστές τύπου αναθέσεις εργολάβους με μεγάλα κοστολόγια κλπ. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω το προσωπικό που πραγματικά συνέβαλε αποφασιστικά και με αγάπη για να το φτιάξει και τους εργατοτεχνίτες αλλά και το προσωπικό του παιδικού σταθμού και τη διοίκησή του. Ένα σταθμό ο οποίος αναμορφώθηκε και διαμορφώθηκε κατάλληλα εξ ιδίων πόρων του Πολυκοινωνικού και με αυτεπιστασία. Δώσανε όλοι τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, ώστε να αγκαινιάσουμε αυτόν τον σταθμό. Ο σταθμός αυτός θα φιλοξενήσει, μάλλον φιλοξενεί 27 παιδιά και στο μέλλον ευχόμαστε ότι θα φιλοξενήσουμε και περισσότερα. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για όλη τη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης. Είναι σε όλη αυτή την χρονική περίοδο δίχως πολλά χρήματα, δίχως προγράμματα για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με το προσωπικό του Δήμου μας, με συνεργασία καταπληκτική αντιδημαρχία με τον πρόεδρο τον κύριο Ζητάκη, τον κύριο Γερακόπουλο στις τεχνικές υπηρεσίες και φυσικά όλα αυτά με την καθοδήγηση του Δημάρχου μας και το ενδιαφέρον του για την Τραϊανούπολη. Λοιπόν, πάμε και πάλι σε συζήτηση. Μαζί μου είναι ο Ντίνος ο Χαριτόπουλος για να πούμε έτσι μερικές ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Ντίνο, καλησπέρα. Όπως είδες, η συζήτηση προηγουμένως ήταν. Είναι τώρα λοιπόν, η περίοδος τέτοια. Ας ελπίσουμε. Και επειδή αναφερθήκαμε στην ανεργία και στα ποσοστά της ανεργίας κάποια στιγμή μέσα στο διάλογο, έστω λίγο παραπλεύρος. Λοιπόν, θα μας πεις και πάλι ότι η πρωταθλήτρια είναι η Θράκη στην ανεργία, έτσι. Εγώ θα πω αυτό που ακριβώς γράφει η Κυριακή. Ότι η Θράκη είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία, αλλά θα πω και δύο άλλα έτσι, χαρακτηριστικά, ότι κάθε μήνα και χειρότερα και κάθε πέρυσι και καλύτερα. Και τι εννοώ, 0,4 αύξηση της ανεργίας είχαμε σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή από τον προηγούμενο μήνα και γύρω στο 6,2% από τον προηγούμενο χρόνο την ίδια ακριβώς εποχή, το Μάρτιο δηλαδή, όπου γίνονται οι καταμετρήσεις αυτές. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, η ανεργία καλπάζει, ειδικά στους νέους που ένας στους δύο φαίνεται ότι είναι άνεργος πλέον και η περιοχή μας, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι από τις περιφέρειες με τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας, πλησιάζουμε το 20%.
4,3%. Είναι 24,3-24,5%, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 17,3%. Τώρα το περίεργο εδώ όμως, Κυριακή, είναι το εξής, ότι προχθές αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της κοινοφιλούς εργασίας σε όλη τη χώρα. Θα πω όμως ένα παράδειγμα για τη Ροδόπη που έχει να κάνει με το θέμα της ανεργίας. Στη Ροδόπη, ενώ προβλέπονταν 1.170 θέσεις, οι 134 θέσεις περίπου δεν εγκαλυφθήκαν. Και δεν εγκαλυφθήκαν είτε γιατί δεν έγιναν επαρκώς τα δικαιολογητικά, είτε γιατί αυτοί που κατέθεσαν δικαιολογητικά, ναι, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Και το κακό είναι ότι ο νόμος δεν επιτρέπει πλέον την επαναπροκήρυξη αυτών των θέσεων. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα. Άρα τι πάνε χαμένες, αρματώδης ανεργίας, βεβαίως, έχουμε μείον 134 θέσεις που πάνε χαμένες για την περιοχή της Ροδόπης. Και φαντάζομαι ότι πιθανόν κάτι αντίστοιχο να γίνεται και στον Εύρο ή στην Ξάνθη. Άρα λοιπόν, χρειάζεται πολύ περισσότερο και από τους ενδιαφερόμενους, αλλά και από αυτούς που συντάσσουν τις προκηρύξεις αυτές, πολύ περισσότερη προσοχή, γιατί δεν είναι εποχές τώρα να χάνονται και αυτού του είδους οι θέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με την θλιβερή πρωτιά στην ανεργία όσον αφορά στην περιφέρεια Μακεδονίας Τράκης, Ντίνο. Μάλιστα, αξίζει να πω, και θα το κλείσω σύντομα για να πάμε στο επόμενο θέμα, 720 άνεργοι την ημέρα. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για ένα ποσό, για έναν αριθμό. Κάθε μέρα βγαίνουν 720 άνεργοι. 720 άνθρωποι. 1.100.000 άνεργοι υπολογίζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και από αυτούς η μισή, έτσι, νέοι χωρίς δουλειά. Νέοι είναι. Η μισή είναι το 50-52% των νέων είναι χωρίς δουλειά. Είναι τραγικά τα πράγματα. Γι' αυτό είδαμε και στην προηγούμενη συζήτηση να μιλούμε για θέσεις εργασίας, καταπολέμησης ανεργίας. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θεματάκι που έχει να κάνει με πληροφορίες και φήμες που θέλουν την Ελλάδα εκτός Σέγγεν. Τι ακριβώς τώρα συμβαίνει? Λέξτε, δεν είναι ακριβώς πληροφορίες και φήμες. Υπάρχει μια πρόταση. Μια πρόταση από την Κομισιόν και την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Αυτή λοιπόν η πρόταση είναι ότι θα μπορούν όποιες χώρες θέλουν, αν ψηφιστεί βέβαια η πρόταση από τα κράτη-μέλη και από το Ευρωκοινοβούλιο, θα μπορούν όποιες χώρες θέλουν να εφαρμόζουν τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Αυτό τι σημαίνει καταρχήν? Ότι για παράδειγμα η Ιταλία, αν κρίνει ότι από την Ελλάδα εισέρχεται μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών, θα μπορεί να βάλει στα σύνορά της με την Ελλάδα τον έλεγχο και πάλι του διαβατηρίου και όλων των άλλων διατυπώσεων. Το ίδιο και η Βουλγαρία, το ίδιο και η Γερμανία και όποια άλλη χώρα θέλει. Υπάρχει εδώ τώρα ο κίνδυνος, δηλαδή διαφαίνεται ότι έχει στοχοποιηθεί η χώρα μας, ότι προσπαθεί να υπάρξει ένα παιχνίδι πιθανόν σε βάρος της Ελλάδος, διότι όλες οι χώρες που γύρουν αυτό το θέμα διαπιστώνουν κατά τη δική τους βούληση ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην Ελλάδα με την Τουρκία δεν φυλάσσονται επαρκώς. Θα έχουν λοιπόν, αν περάσει αυτό, το δικαίωμα να εφαρμόσουν έστω για 3 εξάμηνα ή το ανώτερο για 2 χρόνια αυτόν τον έλεγχο στα εσωτερικά του σύνορα. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ αρνητικό, γιατί φαντάζεσαι ότι θα δημιουργήσει επιπτώσεις και ένα πολύ αρνητικό κλίμα, όχι μόνο για τη χώρα μας, ιδιαίτερα για τον Εύρο και ιδιαίτερα για την μεθόρια την οποία εμείς ζούμε. Και όπως κανείς αντιλαμβάνεται, Ντίνο, είναι ότι προφανώς και αυτή η πρόταση θα έχει αρκετές αντιδράσεις και από παρατάξεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι όλοι δεν είναι σύμφωνοι σε μια τέτοιου είδους κίνηση. Εμείς ως χώρα νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε δυναμικά και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνάμεις μας με όλα τα κόμματα και όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν, ώστε να μην περάσει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει μεγαλύτερη βοήθεια, να χρηματοδοτήσει περισσότερο την προσπάθεια για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης. Λοιπόν, πάμε τώρα και στις εκλογές. Το άλλο θέμα. Αυτό το τελευταίο θέμα μας, Κυριακή, για σήμερα. Δεν ξέρουμε τώρα οι εκλογές, κάθε φορά βέβαια το ακούμε, αλλά αυτή τη φορά φαίνονται πολύ αγανακτισμένοι υπάλληλοι των Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την προηγούμενη φορά ήταν έτσι αποφασισμένοι να τεινάξουν το εισαγωγικό τις εκλογές στον αέρα. Τελικά τα βρήκανε με το εκλογικό επίδομα εκεί πέρα, τα συμφώνησαν τώρα. Εγώ τώρα άρχισα να θυμάσαι με το παραμύθι εκείνο με τον Βοσκό που έλεγε ότι δεν θα γίνει με το Λύκο, αλλά τελικά μην φτάσουμε εκεί και δεν γίνουν εκλογές. Υπάρχουν προβλήματα λόγω της αποχής των υπαλλήλων, η οποία αποφασίστηκε μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, αλλά κηρύχθηκε και 48 ώρια απεργία για το Σαββατοκύριακο των εκλογών. Οι υπάλληλοι λοιπόν του ΟΝΟΤΑ τι λένε? Ή θα δοθούν σε όλους
ίδια επιδόματα, διότι θεωρούν τους, αυτούς τους ρηγμένους, και μπορούν να έχουν και δίκιο εάν τα χαμηλότερα επιδόματα είναι όντως της κλίμακας και των διακυμάνσεων που αναφέρεται, ή δεν θα πάρει κανείς κανένα επίδομα λόγω της οικονομικής κρίσης, λέει η ΠΟΕΤΑ, ή θα πάρουν όλοι τα ίδια επιδόματα που παίρνουν και οι άλλοι. Και χαρακτηριστικά λένε ότι το δικό τους επίδομα είναι πάρα πολύ χαμηλό και είναι σε επί της ουσίας κοροϊδία. Αυτό βέβαια ως ένα διεκδικητικό πλαίσιο. Η ουσία είναι ότι αν δεν κινηθούν όμως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αν δεν λειτουργήσουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι περιφερειακές ενότητες, εάν απέχουν οι υπάλληλοι, που τα εκλογικά τμήματα, οι κάλπες, η παράδοση των σάκων, όλου του υλικού, και το Σαββατοκύριακο ειδικά, γίνεται και η προετοιμασία των τελευταίων ημερών από τους ΟΤΑ, νομίζω ότι τρινάζονται εκλογές τόσο άρα. Βέβαια, πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί κάποια. Δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα βρεθεί κάποια λύση. Φυσικά εδώ που έχουμε φτάσει, Ντίνο. Εντάξει. Ας κρατήσουμε και μια επιφύλαξη, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε και σε αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα μας είπες. Εμείς τώρα να πάμε στα αθλητικά νέα της ημέρας. Μία προσφορά της WIND. Οι εργασίες έχουν γίνει και το γήπεδο στο Μαΐστρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι έτοιμο για να δεχθεί τους εκατοντάδες μικρούς ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στο πρώτο τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Αγία Μαρίνα, που διοργανώνεται από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μαΐστρου. Χορηγός επικοινωνίας του τουρνουά είναι η Δέλτα Τηλεόραση Θράκης. Περισσότερα από 300 παιδιά αναμένεται να συμμετάσχουν στο πρώτο τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Αγία Μαρίνα 2012 που διοργανώνεται από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μαΐστρου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το πρωί του Σαββάτου και θα συμμετέχουν μικροί ποδοσφαιριστές των Ακαδημιών του Μαΐστρου, της Κόντα Ξάνθης, του Πανθρακικού, της Καπαδοκίας, του Ολυμπιακού και του Εθνικού. Η Ακαδημία, μετά από υπεράνθρωπη προσπάθεια και 20 παιδιών αρχικά, αποφασίσαμε στο σύνολο κάποιοι γονείς να οργανώσουμε και να κάνουμε μια ακαδημία. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε, ήρθαν και άλλοι γονείς δίπλα μας, φέρανε τα παιδιά τους και σιγά σιγά φτάσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή περί τα 70 παιδιά και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να δώσουμε χαρά σε αυτά τα παιδιά, να παίζουνε, να μαθαίνουνε και να δώσουμε κάποια καλά στοιχεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ζωή όλο και δυσκολεύει και προσπαθούμε να τους δώσουμε τροφή έτσι ώστε να ανταπεξέλθουνε στις δυσκολίες της ζωής. Ο λόγος είναι να χαρούν τα παιδιά, αν κάνουμε μια γιορτή ποδοσφαίρου, να παίξουν μπάλα, θα πάρουν αναμνηστικά μετάλλια, οι νικητές θα πάρουν κύπελλα, θα έχουν το κολατσιό τους, θα έχουν το νερό, το χυμό. Είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου. Το πρώτο τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Αγία Μαρίνα θα είναι μια γιορτή για τα παιδιά που θα αγωνιστούν, δίνοντας το μήνυμα πως ο αθλητισμός μόνο προσδίδει ωφέλη στη ζωή του ανθρώπου. Το πρόβλημα είναι ότι οι πυρικές εγκαταστάσεις αυτές που βλέπετε αυτή τη στιγμή δεν ήταν έτσι. Με πάρα πολύ κόπο προσπαθήσαμε, τα καταφέραμε. Κάναμε ένα όμορφο γήπεδο για την αυριανή μέρα, το οποίο είναι το πρώτο τουρνουά Αγίας Μαρίνης, το επαναλαμβάνω. Έχει σχέση δηλαδή με την Αγία Μαρίνα του χωριού μας. Χορηγός είναι και πολιτιστικός σύλλογος Μαΐστρου. Είναι κοντά μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, σαν πρώτο τουρνά, πιστεύω ότι θα είναι μια ωραία γιορτή για τα παιδιά. Αυτό θέλουμε να δείξουμε. Να χαρούν τα παιδιά το ποδόσφαιρο γενικά που αντιπροσωπεύουν εδώ πέρα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα περάσουν όλοι καλά. Είναι ένας τρόπος διασκέδασης για τα παιδιά και όχι μόνο. Μαθαίνουν και ποδόσφαιρο, μαθαίνουν όμως και άλλα πολλά. Όπως συνεργασία, πειθαρχία. Τα παιδιά μας πώς θα είναι αύριο? Είναι έτοιμα? Πιστεύω καλύτερα. Αποδεδειγμένα όσοι ασχολούνται με κάποιο άθλημα, όσοι γονείς θέλουν τα παιδιά τους σε κάποιο άθλημα, σίγουρα τα παιδιά έχουν κάποια διαφορά. Μία προσφορά της WIND.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Δέλτα Τηλεόραση. Ακολουθεί η εκπομπή DNA με τον Δημοσθένη Δούκα. Καλεσμένοι του είναι εκπρόσωποι κομμάτων σε μια εκβαθέων πολιτική συζήτηση για τις επικείμενες εκλογές, για το μέλλον της χώρας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στα τελευταία νέα της ημέρας. Μέχρι τότε να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Καλό και ζεστό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα περιμένουμε το Σάββατο 9 Ιουνίου. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 μέχρι 32 βαθμούς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτριοι. Καλοκαιρία θα έχει και η Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Θερμαϊκό. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις και αρκετή ζέστη περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34. Οι άνεμοι στο Σαρονικό κοινό το Ευωϊκό θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική μέτριοι. Αλεξανδρούπολη από 17 μέχρι 32, Ορεστέδα από 19 μέχρι 32, Κομωτινή από 18 μέχρι 32, Ξάνθη από 19 μέχρι 32, Καβάλα από 18 μέχρι 30 και Δράμα από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κόσμηση εσωτερικών χώρων, Ανέστογλου, δωρεάν μελέτη του χώρου σας, δωρεάν συμβουλές από έμπειρους διακοσμητές, δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση των επίπλων, ευήλικτη πολιτική πληρωμών. Έπιπλο Ανέστογλου, ομορφαίνουμε τον εσωτερικό σας χώρο. Αγάπησα και αφοσιώθηκα στη χειροτροφία. Ξεκίνησα με μία μικρή επιχείρηση που πήγαινε συνεχώς όλο και καλύτερα. Πριν από πολλά χρόνια έτυχε να γνωρίσω τον αείμνηστο Γεράσιμο Βασιλόπουλο, που με την αγάπη του φρόντιζε πάντα την εγχώρια παραγωγή. Για να πουλήσεις το Βασιλόπουλο χρειάζεται να έχεις ένα τείχο με πιστοποιητικά. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή. Εμείς στα ΑΒ πιστεύουμε, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε τον Έλληνα παραγωγό, επιλέγοντας για σας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα. 73 χρόνια ΑΒ. 73 χρόνια δίπλα στον Έλληνα παραγωγό. Υγρόχρωμα εσωτερικής χρήσης budget. Μόνο 9,95. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο budget, μόνο 19,90. Και καρέκλα πτυσσόμενη ευκάλυπτος, μόνο 24,90. Στα Practiker βρίσκουμε για εσάς εκατοντάδες προϊόντα με την καλύτερη τιμή στην κατηγορία τους. Όχι για λίγο, για πάντα. Αναζητήστε τα με αυτό το σήμα. Practiker. Ωραία ιδέα. Όταν το έχουμε, ούτε που το σκεφτόμαστε. Όταν μας λείψει, κάνουμε το παν για να το βρούμε. Δεν είναι ώρα για ενίγματα, είναι ώρα για δράση. Το Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Εύρου, ΣΥΠΝΕ, δημιούργησε Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Εργαζομένων και Φίλων του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για τις ανάγκες όλων μας. Δανείζουμε ελεύθερο χρόνο και προσφέρουμε ζωή. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Εργαζομένων και Φίλων Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Διαδώστε το! Από το 1924, το ξενοδοχείο βγαίνει στην Οριστιάδα παραμένει μια σταθερή αξία στο χώρο της φιλοξενίας. Σε ένα ζεστό περιβάλλον προσφέρει στους επισκέπτες του άνεση, καλεσθησία και άψογη εξυπηρέτηση. Ξενοδοχείο βγαίνει. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για επισκέπτες ή επαγγελματίες και διαθέτει αίθουσα για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια. Ξενοδοχείο Βιέννη, ωραίες του 50 στην Ορεστιάδα. Παράδοση στην φιλοξενία. Όλα τα φωτοβολταϊκά σας μοιάζουν ίδια. Τα δικά μας έργα κάνουν τη διαφορά.
Γιατί σας εξασφαλίζουμε τις καλύτερες ενεργειακές αποδόσεις. Γιατί μεγιστοποιούμε το τελικό οικονομικό σας όφελος. Γιατί μαζί και για σας εκτελέσαμε έργα συνολικής ενεργειακής ισχύως 5 MW. Γιατί η δική σας προτίμηση μας ανέδειξε μία από τις καλύτερες εταιρείες της Βόρειας Ελλάδας. Αυτή είναι η Global Energy Solutions. Εμείς κάνουμε τη διαφορά για λογαριασμό σας. Ένα συν ένα δώρο. Ανακαλύψτε στα Honda Center τις μεγαλύτερες προσφορές στα είδη καθημερινής περιποίησης. Ένα συν ένα δώρο και πολλές προσφορές. Κάθε μέρα προσφορές στα Honda Center. Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά. Επανάσταση τώρα από τη Γεωργιάδης Κατασκευαστική. Ανατρέπουμε τον τρόπο απόκτησης κατοικίας. Νέο, ειδικό πρόγραμμα. Χτίζω σπίτι σχεδόν δωρεάν και οικολογικά. Σε συνεργασία με τη Σανέρα Φωτοβολταϊκά, σας δίνουμε τώρα το δικό σας σύγχρονο σπίτι υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε δικό σας οικόπεδο. Με 100 ευρώ το μήνα, ο ήλιος και η ΔΕΗ αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα. Γεωργιάδης Κατασκευαστική. Χτίζω σπίτι σχεδόν δωρεάν και οικολογικά. Ενημερωθείτε τώρα. Η κορυφαία παραδοσιακή εκδήλωση της χρονιάς στην Αλεξανδρούπολη. Το Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης σας καλεί σε ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 17.